Ο κύριος Τριανταφύλλης, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας, είναι μαζί μας να σχολιάσουμε το θέμα. Καλησπέρα σας, κύριε Τριανταφύλλη. Καλησπέρα σας, κυρία Παλίου. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία λαμνιωτών αστυνομικών που την έφεραν εις πέρας. Είναι μια υπόθεση που ξεκίνησε από τη Λαμία, έτσι. Μια γιγαντιαία επιχείρηση για τα δεδομένα της Λαμίας. Mm-hmm. Μια υπόθεση η οποία οι συνάδελφοι με. Αφιερώνοντας πάρα πολλές ώρες εργασίας πέρα του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας, εννοείται, ναι. Από τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, κατάφεραν και την έφεραν εις πέρας προχθές, συλλαμβάνοντας 9 μέλη της σπήρας αυτής και προστατεύοντας, βασικά γλιτώνοντας πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να υποπέσουν τη σπήρα. Μιλάμε για απάτη που γίνονταν σε βάρος δεκάδων ανυποψίαστων πολιτών και εδώ στην δική μας περιοχή. Πάρα πολλές οι περιπτώσεις. Αναμένονται και άλλες περιπτώσεις, για να γνωρίζετε ότι υπάρχουν εκκρεμίσεις υποθέσεις ακόμα, οι οποίες ενδέχεται να εξηγνιαστούν από αυτή τη σπήρα. Οπότε μιλάμε για ένα ποσό το οποίο θα ξεπεράσει κατά πολύ τις 400.000 ευρώ το οποίο αναφέρεται. Θα είναι πολύ παραπάνω. Mm-hmm. Μιλάμε για μια υπόθεση στην οποία οι συνάδελφοι δουλεύαν από τον Οκτώβριο και εν μέσω πάρα πολλών προβλημάτων τα οποία είχε η υποδιεύθυνση ασφαλείας. Μην ξεχνάτε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα οι αστυνομικοί της ασφάλειας συμμετείχαν και στα μέτρα για την φρούρηση του τρομοκράτικου Φωτίνα στο νοσοκομείο και σε πάρα πολλές άλλες υποθέσεις, όπως ήταν η ανθρωποκτονία στο Δομοκό, η οποία ξεχνιάστηκε άμεσα και αυτή. Όπως επίσης ξεχνιάστηκε και η επίθεση στον εξωτερικό φρόντιση των φυλακών Δομοκού, με την επίθεση που είχε δεχθεί σε βάρος του. Δηλαδή, η υποδιεύθυνση συνεχίζει τις επιτυχίες, δεν είναι η μοναδική της επιτυχία, συνεχίζει τις επιτυχίες και μας κάνει περήφανος που βρισκόμαστε. Κύριε Τριανταφύλλη, εγώ θέλω να επαναλάβω αυτό που είπατε πριν, το οποίο είναι αποκάλυψη και πάρα πολύ σημαντικό, ότι οι αστυνομικοί εργάζονταν εκτός ωραρίου εργασίας. Είναι για να φέρουν εις πέρα στην υπόθεση. Αυτό είναι αποκαλυπτικό, έτσι. Ναι. Είναι δεδομένο ότι για να βγάλεις τέτοιες υποθέσεις πρέπει να εργαστείς πέρα. Δεν σας ακούμε. Αν θέλετε να επαναλάβετε, ναι. Κύριε Τριανταφύλλη, γιατί χάσαμε τον ήχο, ναι. Για να μπορέσει και μια υπηρεσία να βγάλει τέτοιες υποθέσεις, σίγουρα απαιτείται πολύ περισσότερος χρόνος παρουσίας των συναδέλφων στην υπηρεσία τους από τον προβλεπόμενο. Ναι. Επίσης, απαιτείται, μάλλον είναι απαραίτητη προϋπόθεση και το οικογενειακό κλίμα το οποίο επικρατεί μεταξύ των αστυνομικών, οι οποίοι συνεργάζονται, δουλεύουν μαζί, έχουν κάνει την υπηρεσία δεύτερο σπίτι τους, αφήνοντας πίσω οικογένειες και παιδιά, ώστε να μπορούν να κάνουν αυτό που έχουν ορκιστεί να κάνουν, πρώτα απ' όλα με το φιλότιμο και με πάρα πολύ αυταπάρνηση. Mm-hmm. Αυτή η ενέργεια αυξάνει και το αίσθημα ασφαλείας που πρέπει να αισθανόμαστε οι πολίτες στην περιφέρεια. Η Υπουργή Ασφαλείας έχει τα τελευταία χρόνια και του Τμήματος Ασφαλείας της Λαμίας τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ότι σε πολύ μεγάλες υποθέσεις είναι παρόν, έχει βγάλει πάρα πολλές υποθέσεις τα τελευταία χρόνια. Προσπαθούν οι συνάδελφοι με οποιοδήποτε τρόπο να εμπεδώσουν το αίσθημα ασφαλείας στην περιοχή της Φθιώτιδας. Παρότι η πολιτεία δεν έχει στηρίξει γενικά τον οργανισμό του αστυνομικού, παρότι η πολιτεία, ενώ έχει διαστόμα του Πρωθυπουργού, έχει εξαγγείλει ότι θα ανταμείψει τους αστυνομικούς, παρόλα αυτά οι συνάδελφοι συνεχίζουν με αυταπάρνηση, με φιλότιμο να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς όφελον των συμπολιτών μας. Mm-hmm. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν για αυτή την επιτυχία στους αστυνομικούς μας και εύχομαι να υπάρξουν και πολλές ακόμη. Για ακόμη μια φορά συγχαρητήρια και από μένα και θα ήθελα να δηλώσω για αυτό το διά του βήματος του Βορτού, δίθετος νιώθω πραγματικά υπερήφανος και μεγάλη τιμή που εκπροσωπώ τους συναδέλφους της Φθιώτιδας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.